Με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν λίγες ημέρες, όταν ένας τοξικό εξαρτημένος απείλησε με μαχαίρι εργαζόμενη σε καφετέρια στο κέντρο του Ηρακλείου, λέγοντάς της «Ή μου δίνεις τα χρήματα ή σε σκοτώνω», πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης νομού Ηρακλείου με την παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής αστυνομίας, της περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου και άλλων φορέων. Έχουμε έντονα φαινόμενα παραβατικότητα σε πάρα πολλά σημεία εντός των τυχών, κυρίως σε πάρκα, όπου εκεί πέρα βλέπουμε διάφορα φαινόμενα από επέτες, από δέσποτα σκυλιά, από ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στο κέντρο και μέσα στο πάρκο και κοιμούνται εκεί. Με αποτέλεσμα, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που πολλές φορές προκαλούν οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρει ένα σημείο να μένουν μέσα στο πάρκο. Και αυτό νομίζω ότι σε ένα κέντρο σαν το Ηράκλειο, όπου είναι μια πόλη τουριστική, που έχει ιστορικό ενδιαφέρον και πολιτισμικό, θα πρέπει λίγο να προσέξουμε περισσότερο και να είμαστε καθόλου σωστοί απέναντι και στους ανθρώπους που έρχονται στα μαγαζιά, αλλά και γενικότερα. Ζητάμε μια καλύτερη αστυνόμευση, ζητάμε ο κατασταλτικός οργανισμός να ενεργοποιηθεί, να συνεργαστεί μεταξύ Δήμου, αστυνομίας και όλων των φορέων που πρέπει να κάνουμε, να καθαρίσουμε από όλη αυτή την ανομία στο Ηράκλειο, ούτως ώστε ο τουρισμός να λειτουργήσει με καλό τρόπο και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πολλά τα ερωτήματα για την εικόνα στο κέντρο της πόλης, καθώς πολλές πλατείες έχουν γίνει στέκια τοξικό εξαρτημένων, με αποτέλεσμα την δυσαρέσκεια των πολιτών, αλλά και των τουριστών του Ηρακλείου. Με αίσθημα φόβου κυκλοφορούν οι πολίτες. Πρέπει σύντομα να ληφθούν μορφές και τρόπους που να μπορέσουμε να χτυπήσουμε την ανομία και να δημιουργήσουμε ένα καθαρό, ένα σωστό και ένα λειτουργικό Ηράκλειο που θα βοηθήσει και την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό. Με τα φαινόμενα παραβατικότητας να αυξάνονται, οι καταστηματάρχες που πλέον είναι αγανακτισμένοι αναζητούν την οριστική λύση στο πρόβλημα, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. «Θέλουμε να προστατεύσουμε το προσωπικό που εργάζεται στα μαγαζιά μας», δηλώνουν, «αλλά και τους πελάτες που μας επιλέγουν».